Υπάρχει ένας δημοσιογράφος που σκάβει. Σκάβει πρώτα με τον κασμά. Και όταν του τον πάρουνε, σκάβει με τα νύχια. Και όταν του κόψουν τα χέρια, σκάβει με τα δόντια. Και από πίσω υπάρχουν 10 δημοσιογράφοι που η εξουσία τους έχει αγοράσει μπουλντόζες και ρίχνουν χώμα πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση. Κάθε δημοσιογράφος έχει να πει και τη δική του ιστορία για το πώς δέχεται παρεμβάσεις και επιθέσεις κρατικού τύπου, παρακρατικού τύπου ή οικονομικού τύπου. Όταν χτυπάς λοιπόν το κεφάλι το δικό μου, δεν χτυπάς μόνο το συνταγματικό δικαίωμα ενός φωτορεπόρτερ που δουλεύει, χτυπάς και το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη στην ενημέρωση. Θέλουν να διαμορφώσουν ένα κλίμα σιωπής. Να μην υφίσταται το βασικό και θεμελιώδες για τη δουλειά μας, ότι η δημοσίευση αποτελεί την ψυχή της δημοκρατίας. Δεν ζούμε και τις καλύτερες φάσεις της δημοκρατίας μας.